Και τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με τον εκπρόσωπο τύπου του Μέρα 25, τον κύριο Μιχάλη Κρυθαρίδη. Κύριε Κρυθαρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε, γιατί συζητούσαμε νωρίτερα για όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τη θέση του Μέρα 25 για όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι πολύ σαφή τα πράγματα δυστυχώς και αυτό το οποίο βλέπουμε από την πρώτη μέρα της ανάληψης της εξουσίας από την Μητσοτάκης ΑΕ, όπως λέμε εμείς, είναι αυτή η προσπάθεια ενός συνολικού, θα σας έλεγα, εξορμπανισμού και ερντογανοποίησης με όλα αυτά τα οποία έχουμε δει, διότι οι παρακολουθούσεις αυτές τις οποίες βλέπουμε σε επίπεδο πολιτικών αντιπάλων, σε επίπεδο δημοσιογράφων, σε επίπεδο ακόμα και πολιτών, είναι το κερασάκι, αν θέλετε, στην τούρτα, σε μια διαδικασία γενικότερης διολίσθησης από την πλευρά της κυβέρνησης, με αυτά τα οποία έχουμε δει με διώξεις δημοσιογράφων, με αυτά τα οποία έχουμε δει με την καθεστωτική αντίληψη που διέπει την κυβέρνηση όσον αφορά τις διαδηλώσεις και τις ειρηνικές πορείες διαμαρτυρίας των πολιτών, με αυτά τα οποία έχουμε δει με τις παράνομες ακόμα επαναπροωθήσεις, αν θέλετε, στο Αιγαίο και στον Εύρο, με τον έλεγχο του τύπου, με την υπερσυγκεντροποίηση όλης αυτής της εξουσίας στα χέρια και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο οποίος ακόμα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Μαραβλίδη, είτε ήξερε και άρα και αυτό τον καθιστά εξαιρετικά μεμπτό όλο αυτό το οποίο επισυνέβη, είτε δεν ήξερε, όπως σωστά επιμένατε και ρωτούσατε και τον κύριο Μαραβέγια, άρα και αυτό ωστόσο ως πολιτικός προϊστάμενος μιας υπηρεσίας την οποία έθεσε αυτός από την πρώτη μέρα υπό τον έλεγχό του, δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα. Εμείς γι' αυτό θεωρούμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για αυτό το ζήτημα, δεν αρκούμαστε ούτε σε μια συγγνώμη, ούτε ενδεχομένως στα επικοινωνιακά τερτύπια τα οποία θα επιστρατεύσει αύριο ο κύριο Μητσοτάκης και ζητάμε εδώ και τώρα την παραίτηση του Πρωθυπουργού, την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη των εκλογών για τον προσεχή Σεπτέμβρη. Αυτό είναι σαφές, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τις προσδοκίες σας από τις άμεσα δρομολογούμενες διαδικασίες. Τι περιμένετε να γίνει στην Επιτροπή της Βουλής? Κοιτάξτε, θα σας πω, εμείς, ξέρετε, είμαστε παγίοι, αν θέλετε, παγίως καχύποπτοι με αυτές τις επιτροπές, διότι και αυτή η επιτροπή την οποία συζητάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την πλειοψηφία της θα την έχει η κυβέρνηση. Θα την έχει και πάλι δηλαδή η κυβερνητική πλειοψηφία του κυρίου Μητσοτάκη, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τα πιθανά της πορίσματα και την διερεύνηση. Φυσικά δεν είμαστε αρνητικοί, επειδή εδώ πέρα πραγματικά υπάρχουν και πολιτικές προεκτάξεις στο να γίνει κάτι τέτοιο. Από εκεί και έπειτα η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης θα γίνει μόνο με την ανατροπή και τη ρήξη αυτού του καθεστώτος που εγκαθίδρυσε η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και αυτού του καθεστώτος που εγκαθίδρυσε μια ολιγαρχία, κύριε Μαραβέγια, η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να απολύει τον κύριο Μητσοτάκη για τους χύψη λόγους, αλλά από εκεί και έπειτα δεν αλλάζουν οι πολιτικές τις οποίες βάζει τον λαό μας και τη χώρα μας με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, ξαναλέω, συνολικά όλο αυτό το διάστημα και όχι μόνο τις τελευταίες μέρες που βεβαίως κορυφώθηκαν σε αυτή την αντιδημοκρατική για μας εκτροπή. Επειδή διάφορα έτσι θέματα, σκάνδαλα, στα πούμε, έχουν πάει στη δικαιοσύνη, έχουν γυρίσει, έχουν γίνει αντικείμενο αναλύσεων, επιαναλύσεων και πολλοί νιώθουν ότι ποτέ δεν μάθαμε τι έγινε στο τέλος. Εκτιμάτε ότι και αυτή είναι μια υπόθεση που μπορεί ο ελληνικός λαός ποτέ να μην μάθει τι ακριβώς έγινε? Δυστυχώς είναι εξαιρετικά πιθανό, διότι ξέρουμε πολύ καλά σε τι σημείο και σε τι κατάσταση έχουν περιέλθει οι θεσμοί της χώρας. Mm-hmm. Θα σας πω και μόνο ότι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παρακολούθηση ή ακόμα και η παρακολούθηση του συναδέλφου, του κ. Κουκάκη, θεωρείται νόμιμη, και αυτό είναι και κάτι το οποίο αναπαράγει η κυβέρνηση, ή ότι χρησιμοποιεί, ας πούμε, ο διευθυντής του γραφείου τύπου Φερρυπίν της Νέας Δημοκρατίας σήμερα διάφορες μεθόδους μαζί με ένα βεβαίως ολόκληρο σύστημα το οποίο ιντερνετικά χειρίζεται την υπόθεση. Όλα αυτά για μας παραπέμπουν σε καθεστωτικές λογικές, ξαναλέω, οι οποίες φυσικά και δεν μπορούν να μας εγγυηθούν την διελεύκανση αυτής της υπόθεσης, όπως δυστυχώς έχουμε δει και σε μια σειρά από άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Τώρα, βέβαια, αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αλλά θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας με την προέκτασή του. Πιστεύετε ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις, όλη αυτή η συζήτηση για παρακολουθήσεις πολιτικών αρχηγών, δημοσιογράφων, έχουν κοστίσει στην κυβέρνηση και το θέτω σε όρους δημοσκοπικούς, ας το πούμε, έχουν αλλάξει ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό? Κοιτάξτε, και μόνο η προσπάθεια αύριο του Πρωθυπουργού, έστω και με δήλωση του, φαντάζομαι δεν θα κάνει διάγγελμα επειδή πιθανότατα δεν θα βρίσκεται στο μαξί μου και στο γραφείο του. Αλλά έστω και αυτή η προσπάθεια νομίζω ότι δείχνει ότι προφανώς υπάρχει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην κυβέρνηση. Μια κατάσταση η οποία βεβαίως είναι και ευρύτερη. Έρχεται να συμπληρωθεί, αν θέλετε, από αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, αλλά πάνω στα ήδη τεράστια προβλήματα της κοινωνίας και τα διέξοδα στα οποία η κυβέρνηση και η επιλογή. Οι λογές της την έχουν οδηγήσει και την έχουν βυθίσει, και με την ακρίβεια.
ακρίβεια και με την πανδημία και με όλα όσα συνεχίζουμε να βλέπουμε παράλληλα έτσι με αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο πραγματικά οδηγεί σε τεράστια διέξοδα την κυβέρνηση και πραγματικά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο ότι δημιουργούνται δυστυχώς και ακροδεξιά αντανακλαστικά τα οποία βλέπουμε, στα οποία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να καταφύγουν. Γιατί αυτό να σας ρωτήσω. Αν ανησυχείτε, μήπως έχει πληγωθεί σε ένα βαθμό η εμπιστοσύνη του κόσμου σε κάποιους θεσμούς και αν όλο αυτό μπορεί να φέρει μία άνοδο σε ακροδεξιά στοιχεία. Δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα, κύριε Μαραβελίδη, και με τα όσα έχουν προηγηθεί και από την πλευρά της δικαιοσύνης, αλλά και με όλη αυτή τη λογική που επελάβει, όπου έχουμε τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά μιας εξουσίας, η οποία από τη μία μας λέει να σεβαστούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και την άλλη στιγμή η ίδια τις καταπατά με νομοθέτησή της εντός της Βουλής με διάφορους όρους και τρόπους, και βέβαια και έχουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα, πραγματικά δημιουργούν στους πολίτες τέτοια ερωτήματα, αλλά ξαναλέω σε καμία περίπτωση, όπως έχουμε δει όλα αυτά και τα προηγούμενα δυστυχώς χρόνια, δεν είναι λύση η καταφυγή στην ακροδεξιά και σε όλα αυτά τα μορφώματα τα οποία έχουμε δει, τα οποία συνιστούν κοινές εγκληματικές οργανώσεις. Κύριε Κρυθαρίδη, και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψη στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.